Με σημαντικό ιατρικό προσωπικό και ειδικότερα αυτό των επικουρικών γιατρών, αναμένεται να στελεχωθεί ακόμη παραπέρα το νοσοκομείο Ξάνθης, καθώς μετά από πρωτοβουλία της διοίκησης και τη συνεπικουρία των δύο βουλευτών, κ. Κοντού και Σαλτουρού, ο νόμος Ξάνθης από πλευράς χάρτη υγείας χαρακτηρίζεται πλέον άγονη γραμμή. Θίγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί πράγματι οι επικουρικοί γιατροί αυτοί, οι περισσότεροι, δεν είναι κάτοικοι πολίτες της Ξάνθης, εκτός από μικρές εξαιρέσεις. Είναι γιατροί φτασμένοι με ειδικότητα που έρχονται από άλλες πόλεις και από το εξωτερικό και επιλέγουν τιμητικά, θα έλεγα, την περιοχή μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτό, γιατί οι τελευταίοι επικουρικοί μας έχουν έρθει από την Αθήνα, από την Αγγλία, από τη Γερμανία και από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Από Ασκληπείο Βούλας, παράδειγμα, από Αθηνά Νεκά Νοσοκομεία, από τον Άγιο Σάβα και επέλεξαν την περιοχή μας για να έρθουν να επικουρήσουν αυτή την ιατρική προσπάθεια υπέρ των τομέα υγείας και για τους ασθενείς μας. Θα έλεγα ότι οι επικουρικοί γιατροί, επειδή προσλαμβάνεται για ένα χρόνο με προσπάθειες που έγιναν από το νοσοκομείο το τελευταίο τρίμηνο, και δεν σας κρύβω, ήταν τεράστια η συνδρομή των δύο βουλευτών του νομού, του κυρίου Κοντού και του κυρίου Σαλτούρου, που προημερών, θα έλεγα προ δύο ημερών, εκδόθηκε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, η οποία βέβαια την περιμέναμε για πάρα πολύ καιρό, είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά και δίνει πάρα πολλά κίνητρα στην έλευση και στην επιλογή του νοσοκομείου Ξάνθης ως επικουρία, ως επικουρικό γιατρό, διότι στα κίνητρα χαρακτηρίστηκε λοιπόν ο νομός Ξάνθης από πλευράς υγείας ως άγονη και δύσβατη προβληματική περιοχή, όπως είναι, ας πούμε, οι νησιωτικές περιοχές. Αυτό δίνει μια τεράστια ευκαιρία στους γιατρούς ανά την Ελλάδα να επιλέξουν την Ξάνθη προνομιακά σε σχέση με άλλους νομούς, διότι αντί για πρόσληψη ενός χρόνου γίνεται τριών χρόνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν γιατρό να ξέρει να κάνει τον οικογενειακό του προγραμματισμό για την τριετία και βλέπουμε παρά για ένα χρόνο. Να αισθανθεί δηλαδή ότι είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής παρά κάτοικος ενός χρόνου. Να μην αισθανθεί δηλαδή προσωρινό στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν οι επικουρικοί γιατροί με αυτόν τον τελευταίο απόφαση του Υπουργού που είναι προ δύο ημερών θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν και αυτοί, να μείνουν για τρία χρόνια. Πέραν δι' αυτού τους δίνονται κάποια άλλα κίνητρα, όπως είναι η συνυπηρέτηση, αν είναι σύζυγοι γιατρών να έρθουν εκτός οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο, αν είναι σύζυγοι άντρες ή γυναίκες και εργάζονται στο δημόσιο τομέα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, θα μπορούν να έρθουν να επιλέξουν την συνυπηρέτηση με τον σύζυγο ή τη σύζυγο στην περιοχή μας, εκτός οργανικών θέσεων, ως υπεράριθμοι, είναι μεταξύ των κινήτρων αυτών. Άλλο ένα πολύ σημαντικό κίνητρο είναι ότι η κάθε χρόνος υπηρεσίας του κάθε επικουρικού γιατρού στο νομό μας εκλαμβάνεται ως διπλάσιος. Τρία χρόνια επικουρικός γιατρός εκλαμβάνεται ως έξι, που σημαίνει ότι όταν θα βρει μια μόνιμη θέση αμέσως μπορεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει επιμελητής Α. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα κίνητρα. Να ευχαριστήσουμε δημόσια και τους δύο βουλευτές του νομού μας, αλλά και τον Υπουργό, ο οποίος έλαβε υπόψη τις ειδικές συνθήκες του νομού και ενέταξε την Ξάνθη στον τομέα υγείας ως άγονη και δυσπρόσιτη περιοχή, προβληματική περιοχή, στην κατηγορία που είναι οι νησιωτικές περιοχές. Μια σημαντική πραγματικά απόφαση που σταλεχώνει με αξιόλογο ιατρικό δυναμικό το νοσοκομείο της Ξάνθης, το οποίο μπορεί πλέον προσβλέπει και στην ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που ήδη προσφέρει.